Φίλες και φίλοι, απροστάτευτα στο έλεος των καταστροφών βρίσκονται τα λαϊκά στρώματα στην Πελοπόννησο. Δρόμοι βυθίζονται και εξαφανίζονται. Παντού ρογμές και κατολισθήσεις. 10 χρόνια τώρα, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Πελοπόννησο, τα λαϊκά στρώματα ζουν τις συνέπειες από την παντελή έλλειψη σοβαρών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, αντιδιαβρωτικής θωράκισης, αντιπυρικής θωράκισης, αναδάσωσης. Παντού μπαλώματα για να βουλώνουν κάποιες τρύπες που στην πορεία δημιουργούν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Εμείς ψηφίσαμε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο έργα 1.275.000 ευρώ στην Αρκαδία και έργα 700.000 ευρώ στην Αργολίδα για άμεσα μέτρα αντιμετώπισης κατάστασης. Αρνηθήκαμε όμως να συμμετέχουμε στην παροδία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβούλιου όταν αρνήθηκαν να συζητηθούν τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στον ορεινό όγκο του Ταϊγέτου. Είχαν για τον κύριο Τατούλη, την κυρία Νικολάκου, τον κύριο Στρατηγάκο προτεραιότητα η ίδρυση της τράπεζας με τους φίλους τους, τους Γερμανούς και το Φούχτελ, οι μελέτες και τα έργα για τους εργολάβους και για τους επιχειρηματίες. Έκαναν ακριβώς το ίδιο, όπως πριν από 2 μήνες με τις καταστροφές στην Κορινθία. Αρνήθηκαν να συζητήσουν τότε μέτρα ανακούφιση των πληγέντων, δίνοντας 1,5 εκατομμύρια ευρώ στην Πελοπόννησο ΑΕ για τα μονοπάτια, στη συνεδρίαση που ήταν πάνω στις καταστροφές που είχαν γίνει στην Κορινθία. Τώρα, ακριβώς το ίδιο έκαναν, τη στιγμή που οι καταστροφές του Ταΐγετο υπάρχουν, εξελίσσονται, αρνήθηκαν να το κουβεντιάσουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έδωσαν όμως 2,7 εκατομμύρια ευρώ για συντήρηση κελιών σε μοναστήρι στην Κοινουρία. Οι εργαζόμενοι, τα πλατεία λαϊκά στρώματα μαζί με τον αγώνα για μέτρα ανακούφισης των πληγέντων, για σοβαρά μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας, αντιπυρικής, αντιδιαβρωτικής και αντισεισμικής θωράκισης, θα τους καταδικάσουν στις ερχόμενες εκλογές το Μάη, ενισχύοντας αποφασιστικά τα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης και στους Δήμους και στην Περιφέρεια, που διαχρονικά παλεύουν μέσα και έξω από τα Δημοτικά Συμβούλια και το Περιφερειακό για μέτρα και για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, αντιπυρικής θωράκισης, αντιδιαβρωτικά έργα για έργα αντισεισμικής θωράκισης. Είναι στο έλεος του κόσμου, του Θεού και των φαινομένων τα πλατεία λαϊκά στρώματα και έχουν ονοματεπώνυμο οι ευθύνες. Είναι στις κυβερνήσεις, στην περιφέρεια, στους Δήμους. Είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν, θα τους καταλογήσουν οι εργαζόμενοι στις ερχόμενες εκλογές. Δεν θα τους ακολουθήσουμε σε αυτό το κατήφορο, γιατί βρίσκονται σε πανικό στην περιφέρεια. Μπροστά στη βέβαιη καταδίκη τους στις ερχόμενες εκλογές, αφού είναι σίγουρο ότι την αυτοδυναμία την έχουν χάσει, την παντοδυναμία που ένιωθαν τώρα 8 χρόνια και λειτουργούσαν όπως λειτουργούσαν είναι χαμένη, δεν ξέρω πόσοι από αυτούς θα έχουν εκλεγεί Περιφερειακή Σύμβουλη. Πάντως εγώ θα είμαι Περιφερειακός Σύμβουλος, μιας και το ΚΚΕ μου έκανε την τιμή να με έχει επικεφαλής του ψηφοδέλτιου στην Πελοπόννησο. Εμείς όχι μόνο τώρα, αλλά μας ξέρει ο λαός, μιλάμε με στοιχεία. Θα επιμείνουμε να έρθουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο για συζήτηση οι αισχρές διεκδικήσεις των εργολάβων και η διασπάθηση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από το λιγνητόσημο. Δώσαμε τις πίνακες των 22 περιπτώσεων που διεκδικούνται 85 εκατομμύρια ευρώ στην Πελοπόννησο. Γιατί δεν τα φέρνει η κυρία Νικολάκου για κουβέντα στην Οικονομική Επιτροπή και στο Περιφερειακό Συμβούλιο? Εμείς επιμένουμε να έρθουν. Έργο το έργο, περίπτωση την περίπτωση, και εκεί θα δούμε πόσα πίδια πιάνει ο σάκος. Δεύτερον, δώσαμε στη δημοσιότητα τα 72 εκατομμύρια ευρώ που έγινε διασπάθηση από το λιγνητόσημο στην Πελοπόννησο. Μεταξύ αυτών ήταν και εκείνα που τον έτσουξαν τον κύριο Γιαννακούρα. Η μελέτη για τη βελτίωση της βόσκο ικανότητας των βοσκοτόπων της Πελοποννήσου, της Μεγαλόπολης. Και τα έπιπλα και τα σκεύη. Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Λέει ότι λέω ψέματα. Ξαναδίνουμε τις καταστάσεις που είναι μέσα από τις εισηγήσεις που έρχονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το ΕΑΠ και έχουν την υπογραφή του κυρίου Τατούλη. Και αν είναι ψέματα, γιατί στο προηγούμενο Περιφερειακό, τώρα λέει δεν υπάρχουν, δεν έχουν γίνει.
Στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο είπε ότι ήταν στο Δήμο Μεγαλόπολης. Πήγαμε, βάλαμε θέμα στο Δήμο Μεγαλόπολης. Μας είπαν είναι στην περιφέρεια. Ας ψάξουν να βρουν που βρίσκονται. Αλλά αφού στο 5ο ΕΑΠ, τώρα, σε αυτό που ξεκίνησε, προβλέπουν 150.000 ευρώ για έργα για τη βελτίωση. Πριν μελετάγαμε. Τώρα προβλέπουν έργα για τη βελτίωση της βοσκοικανότητας των βοσκοτόπων στη Μεγαλόπολη. Δίνουμε και αυτή τη σελίδα στα μέσα ενημέρωσης σήμερα. Επιμένουμε. Ο κύριος Στρατηγάκος είναι υποχρεωμένος, εμείς το ζητάμε, είναι υποχρεωμένος να φέρει στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβούλιου θέμα ημερήσιας διάταξης λιγνητόσιμου. Εμείς στη θέση μας έχουμε πει, θα τις καταθέσουμε και μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ας απολογηθεί εκεί ο κύριος Γανακούρας, η κυρία Νικολάκου και ο κύριος Στατούλης. Αν δεν το κάνουν, εμείς θα ζητήσουμε από τις παρατάξεις της μειοψηφίας να συγκεντρώσουμε υπογραφές και να το φέρουν. Και ο καθένας ας πάρει τις ευθύνες τους. Εμείς μιλάμε με στοιχεία. Αυτοί μιλάνε με ύβρις.